σύντροφος Λώρα Ιωάννου. Γεια σου, Λώρα μας. Διότι τώρα το χαρτοφυλάκιό σας είναι πολύ, πολύ στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, με έντονη τη συζήτηση για το τι θα γίνει με τις συντάξεις, αν έχουμε πάρει ανταλλάγματα και όλο αυτό. Εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά πάνω στο θέμα των συντάξεων. Υπήρξε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ασφαλιστικά των χωρών μελών, στην οποία γράφεται ότι με τις αλλαγές που θα προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση, ως μια βεβαιότητα καταγράφεται αυτό, από την επόμενη χρονιά, θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μέχρι το 2070. Ένα που κρατάω λοιπόν είναι η βεβαιότητα. Ένα δεύτερο είναι ότι βάζουν το θέμα της μείωσης των συντάξεων σε μια βάση όχι δημοσιονομική, αλλά διαρθρωτική, σε μια βάση μεταρρυθμίσεων. Άρα, πόσο πιθανό είναι να το αποφύγουμε τελικά αυτό? Πρώτα απ' όλα να πω για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος ότι αυτή είναι διασφαλισμένη από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016. Mm-hmm. Όταν κατατέθηκε στη Βουλή το τότε νομοσχέδιο, κατατέθηκε και μια αναλογιστική μελέτη, η οποία έχει κατατεθεί και στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως και το Aging Working Group της Κομισιόν έχει δει τη μελέτη αυτή, την έχει επικυρώσει, και ο ILO, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Και προκύπτει από αυτή τη μελέτη μια βιωσιμότητα του συστήματος μέχρι το 2070. Mm-hmm. Δηλαδή το σύστημα έτσι όπως έχει στηθεί πλέον, με τον τρόπο που γίνεται οι εισφορές, οι παροχές και την διαρθρωτική του αναδιάρθρωση, να το πω έτσι, την διοικητική του αναδιάρθρωση, την ενοποίηση σε ένα ταμείο, είναι βιώσιμο όπως έχει ήδη μέχρι το 2070. Το ερώτημα είναι αν είναι αναπόφευκτη ουσιαστικά η μείωση των συντάξεων, διότι εκεί, ακριβώς, όπως είπαμε, καταγράφεται ως μια βεβαιότητα ότι θα γίνει η μείωση αυτή και μάλιστα, όπως είπα και πριν, καταγράφεται ως ένα μέτρο διαρθρωτικό, δηλαδή μη μαχητό με τα επιχειρήματα που πάτε εσείς να τα αντιμετωπίσετε, λέγοντας ότι αν είμαστε καλύτερα δημοσιονομικά, θα μπορούσαμε να δούμε το θέμα των συντάξεων. Πρώτα απ' όλα, για να τοποθετήσουμε το ζήτημα στη σωστή του βάση, αυτό το μέτρο που αφορά τις προσωπικές διαφορές για το 2019 συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης με τη γνωστή τότε οργάνωση των σχετικών δυνάμεων που καθόμασταν γύρω από το τραπέζι. Που στην πραγματικότητα ήταν το βέτο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν ήταν οι Ευρωπαίοι, για να είμαστε πολύ τους ειλικρινείς. Αυτό τι σημαίνει, αλλάζει κάτι? Δεν ήταν οι Ευρωπαίοι αυτοί που επέμεναν για το μέτρο αυτό. Κύριε Υπουργέ, αυτό όμως αλλάζει κάτι στο τώρα? Θα εξηγήσω για το τι θα γίνει τώρα. Επομένως, αυτό για να αποδίδουμε λίγο την κατάσταση όπως είχε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις δημοσιονομικές δυνατότητες, εμείς αυτό που υποστηρίξαμε και στο πλαίσιο του διαρθρωτικού χαρακτήρα που λέτε για το μέτρο, ήταν ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη της χώρας, με τον τρόπο που έχει οργανωθεί το ασφαλιστικό σύστημα, πολύ σύντομα βρίσκεται κοντά, αν όχι ακριβώς, στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αυτή τη χρονική στιγμή δεν είναι στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, είναι ένα κλικ παραπάνω, αλλά το 2021 βρίσκεται ακριβώς στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Άρα και θα μπορούσε 22. Να αποφευχθεί. Επομένως, κατά την άποψή μας, και αυτή την είχαμε εκφράσει και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, το μέτρο αυτό, εκτός από αχρίαστο δημοσιονομικά, ήταν και αχρίαστο από άψη διαρθρωτική για το ασφαλιστικό σύστημα, διότι όπως εξήγησα, η συνταξιοδοτική δαπάνη ως τέτοια θα βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Εδώ και τώρα τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Το μέτρο αυτό, όπως είναι γνωστό, είναι ήδη ψηφισμένο. Με τα δεδομένα που επικράτησαν στην δεύτερη αξιολόγηση, όπως είπα, έχουμε πει πολλές φορές ότι μετά τον Αύγουστο του 2018, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και άλλη σειρά πραγμάτων, την οποία μπορώ να σας πω, μετά τον Αύγουστο του 2018 θα δούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες που θα έχουμε, προκειμένου να πάρουμε ελαφρυντικά μέτρα ή να επανεξιολογηθούν πλευρές του μέτρου αυτού. Μα είναι θέμα δημοσιονομικό, γιατί από τη στιγμή που και ο κύριος Μοσκοβισή το έβαλε ως διαρθρωτικό και το είπε τώρα και η Ράνια, δηλαδή είπε ότι αυτά που έχουμε υπογράψει θα εφαρμοστούν ανεξάρτητα από το αν έχουμε υπερπλεώνασμα ή όχι. Και είναι το ερώτημα είναι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα, κυρία Υπουργέ? Όπως είπα και προηγούμενα, θα ξαναδούμε τι δημοσιονομικές δυνατότητες έχουμε, τι περιθώρια μας δημιουργούνται μετά τον Αύγουστο. Mm-hmm. Θα αξιολογήσουμε όλες τις πλευρές και θα κάνουμε τις παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση αυτή, νομίζω ότι στο ζήτημα το συνταξιοδοτικό, έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα, κάνει τις παρεμβάσεις εκείνες που ελαφρύνουν του συνταξιούχου. Πριν κάνουμε αυτή τη διακοπή για την απεργία, γράφτηκε και στον τύπο, τα νέα το σήκωσαν ιδιαιτέρως το θέμα, ότι μπορεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο να δώσετε τη 13η σύνταξη στο τέλος του χρόνου και πάλι από το υπερπλεώνασμα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα δούμε τα δημοσιονομικά πώς θα διαμορφωθούν μετά τον Αύγουστο. Έχουμε αποδείξει ότι κάθε φορά που έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα, το επιστρέφουμε το πλεονάζον, δηλαδή αυτό που περισσεύει από την επίτευξη των στόχων, στην κοινωνία με έναν τρόπο δίκαιο.
Το 16 ήταν με την καταβολή μιας εφάπαξ σύνταξης του συνταξιούχου. Το 17 ήταν με το κοινωνικό μέρισμα και την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών υγείας στους συνταξιούχους. Διορθωτικές παρεμβάσεις κάνουμε ήδη μέσα στο ασφαλιστικό με όρους βελτίωσης της καθημερινότητας των ασφαλισμένων. Φέτος, ας πούμε, σε ένα νομοσχέδιο που θα καταθέσουμε εντός των επόμενων 2 εβδομάδων, προβλέπεται μια πάρα πολύ σημαντική ρύθμιση με την οποία θα μπορούν να διαγράφονται οφειλές ασφαλισμένων, οι οποίοι βρέθηκαν να χρεώνονται από τα ασφαλιστικά τους ταμεία λόγω μιας παράλληλης δραστηριότητας που είχαν και δεν μπόρεσαν και εσφαλμένα ή από λάθος ενημέρωσή τους χρεώνονταν για αυτά. Για ποιες συντάξεις μιλάμε, για τι ποσά μιλάμε, γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί εμένα χτες μου στέλνανε μηνύματα που ξέρουν ότι θα είστε σήμερα εδώ και μου λέγανε εμείς που παίρνουμε ένα χιλιάρικο είμαστε καμένα χαρτιά. Δηλαδή η σύνταξή μας θα πάει στα 800 και θα βοηθήσουν μόνο αυτούς τους συνταξιούχους που παίρνουν 5 εκατοστάρικα. Το μέτρο όπως έχει ψηφιστεί για το 2019 αφορά μόνο τις περιπτώσεις που έχουμε αρνητική προσωπική διαφορά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν εγώ ήμουν συνταξιούχος πριν το νόμο 4387, πριν το Μάιο του 2016, άρα μιλάμε καταρχήν για εκείνους μόνο, και με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξής μου, η σύνταξη που λαμβάνω ήδη είναι κατά τη υψηλότερη από αυτή που λέει ο νέος τρόπος υπολογισμού, αυτό το κομμάτι συνιστά την λεγόμενη αρνητική προσωπική διαφορά. Αυτό που λέω, είναι αυτό πόσο κάτω θα άρα πέσει. Άρα δεν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων, αφορά μόνο αυτούς που έχουν αρνητική προσωπική διαφορά. Αυτό παραλλάσσει από ταμείο σε ταμείο. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, ας πούμε, για να δώσουμε μια γενική κατεύθυνση, έχουν εξαιρετικά χαμηλές προσωπικές διαφορές. Δηλαδή, του 5% είναι τέτοιες αποκλίσεις. Δεν έχουν προσωπικές διαφορές μεγάλες. Ξαναλέω ότι με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα θα κάνουμε όποιες παρεμβάσεις είναι αντιληπτό, αν μου επιτρέπετε, ότι αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να το ξανασυζητήσετε με τους εταίρους το θέμα, όχι το μόνο σε δημοσιονομική βάση, αλλά και σε διαρθρωτική βάση. Και καταλαβαίνω ότι κάτι σκέφτεστε να δώσετε πίσω και στον κόσμο στο τέλος του χρόνου, που μπορεί να είναι η 13η σύνταξη ή κάτι άλλο. Θα δούμε τα δεδομένα και το τι δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε. Κύριε Υπουργέ, γίνεται πολύς λόγος. Να πω όμως μια στιγμή κάτι, γιατί έχει μια αξία. Επειδή επικεντρώνουμε συνεχώς στο αρνητικό, έχουμε μια τέτοια τάση όλοι και ορθώς ο κόσμος στο πρόβλημα βασικά εστιάζουμε. Υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ομάδα συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν να λάβουν θετικές προσωπικές διαφορές. Και αυτοί δεν είναι λίγοι. Είναι περίπου το 1/4 των σημερινών συνταξιούχων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Και πάλι υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες του ΙΚΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άνθρωποι που ήταν ήδη συνταξιούχοι πριν το Μάιο του 2016 και με το νέο τρόπο υπολογισμού πρέπει να λάβουν μεγαλύτερη σύνταξη, αυτή η αύξηση θα δοθεί κανονικά από 1η-1η του 2019. Δεν μπορώ να δώσω μεσοσταθμικά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Όμως ξέρω ότι το πλήθος των συνταξιούχων είναι περίπου το 1/4 των σημερινών συνταξιούχων. Κυρία Τσιόγλου, επειδή δημιουργούνται προσδοκίες για τον κατώτατο μισθό, θα θέλαμε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε όσο μπορείτε. Πότε θα φτάσουμε στο 751, γιατί νομίζω και αν αυτός είναι ο στόχος να επιστρέψουμε ποτέ. Κοιτάξτε, στο 751. Εμείς το είχαμε θέσει από την αρχή, η κυβέρνηση αυτή έθεσε 2 βασικούς στόχους σε σχέση με τα εργασιακά. Ο τρίτος είναι η καταπολέμηση της παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς. Οι 2 είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Για να συμβεί αυτό, για να πετύχουμε το δεύτερο στόχο, θέλουμε 2 πράγματα. Πρώτον, μία σχετική αύξηση του κατώτατου μισθού, που σχετική είναι καλυμμένος, είναι παγωμένος, με συγχωρείτε, από το 2012 μέχρι σήμερα. Είχε περικοπεί τότε κατά 22% μέσα σε μια νύχτα με νόμο. Έπεσε κάτω από τον μέσο μισθό που πλήρωνε η αγορά για τη μερική απασχόληση. Και ένα μέτρο που, κατά τη γνώμη μου, επειδή παρακολουθούσα το Υπουργείο τότε, δεν απέδωσε και ποτέ στην πραγματικότητα. Ποτέ δεν απέδωσε το κομμάτι της ανεργίας. Αυτά τα ζητήματα. Ναι, αυτό ποτέ. Το επιχείρημα που εκφράστηκε από τον Δούνο του, εκφράστηκε για τον κύριο Μητσοτάκη προχθές στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ότι αυξάνεται, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και μειώνει την ενεργία. Νομίζω ότι το μέτρο αποδείχθηκε εντελώς πέρα από κοινωνικά επιζήμιο και οικονομικά αναποτελεσματικό. Τώρα, πόσο θα είναι αυτή η αύξηση, μπορείτε να μας πείτε? Γιατί ενδιαφέρει και ενδιαφέρει. Όλους, για να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό που είναι, θα καταλάβετε γιατί. 2 κινήσεις κάνουμε. Η πρώτη κίνηση είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτό έχει αξία για τους μισθούς. Συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δυνατότητα να αυξάνονται οι μισθοί. Να διεκδικούν συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις. Συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το κράτος τι μπορεί να κάνει σε αυτό? Να διασφαλίσει τα εργαλεία ώστε να συνάπτονται συλλογικές συμβάσεις.
και να διασφαλίσει την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων. Το ζήτημα είναι, ας υποθέσουμε ότι καταφέρνουμε να επιστρέψουμε σε αυτή την κανονικότητα, θα την πω εγώ, που είχαμε παλιότερα με τις συλλογικές συμβάσεις. Θα υπερτερούν όμως έναντι των επιχειρησιακών ασφαλών, γιατί θα έχουν γίνει μεγάλη ζημιά. Αυτά έχουν ήδη νομοθετηθεί. Άρα, στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων δεν σας εκφράζω πολιτικές προθέσεις. Έχουν ήδη νομοθετηθεί ότι από τον Αύγουστο του 2018 επανέρχονται οι βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, ότι υπερισχύουν οι κλαδικές έναντι των επιχειρησιακών. Υπερισχύει στη συρροή, να το θέσω έτσι τώρα, συγχωρήστε με τη νομική γλώσσα, όταν έχουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, υπερισχύει η πλέον ευνοϊκή για τον εργαζόμενο. Εάν μια επιχείρηση του καθορίζει μισθό 700 ευρώ και μια κλαδική 750, θα ισχύει το 750 της κλαδικής. Ναι. Αν μια ατομική σύμβαση του δίνει 600 ευρώ, ενώ η κλαδική λέει 750, θα ισχύουν τα 750 της κλαδικής. Άρα μπορούμε να δώσουμε και πάμε, λοιπόν, επανέρχονται κανονικότατα τον Αύγουστο. Mm-hmm. Είναι νομοθετημένα. Mm-hmm. Στην τέταρτη αξιολόγηση, τώρα που ήταν οι θεσμοί πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα, κλείσαμε και τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς θα γίνονται οι επεκτασιμότητα των κλαδικών και αυτά τα στοιχεία. Επομένως, είναι πλήρως οργανωμένο για να επανέλθει τον Αύγουστο. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό, το οποίο το δρομολογήσαμε και πλέον φεύγει από την ευθύνη του κράτους αυτό το ζήτημα. Πλέον είναι ζήτημα στους χώρους δουλειάς και οι εργαζόμενοι και τους εργοδότες να προχωρήσουν στις συλλογικές συμβάσεις. Το δεύτερο ζήτημα είναι ο κατώτατος μισθός, που εμείς θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά χαμηλός μισθός, στα 586 ευρώ. Θα δώσουμε τη δυνατότητα μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, με νομοθετική ρύθμιση, με επιστημονικές τεκμηριώσεις, με τεχνική δουλειά η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Δεν θα είναι λοιπόν μια τυχαία κίνηση. Έχουμε ενημερώσει τους θεσμούς, ενημερώσει το Eurogroup, έχουμε ενημερώσει τις αγορές, αν θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, σαφέστατα τοποθετημένο ότι για μας είναι κεντρικό στοιχείο αυτό και θα προχωρήσουμε σταδιακά μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Γιατί όταν λέμε δύο στοιχεία, γιατί η στοιχεία όταν είναι. Όταν μπορούσαμε να μιλάμε. Το μοντέλο που, δεν θα πω νούμερα, το μοντέλο που έχουμε στο σχεδιάσει και το μοντέλο το οποίο θα εφαρμόσουμε μοιάζει περίπου με το μοντέλο που ακολούθησε και η Πορτογαλία. Mm-hmm. Η Πορτογαλία μετά την έξοδο από το πρόγραμμα προβαίνει σε διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού περίπου κάθε χρόνο. Έχει μια επιτροπή η οποία είναι εντός του Υπουργείου Εργασίας στην Πορτογαλία και η οποία παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε χρονιά τι επιπτώσεις έχει αυτό στη ζήτηση, την αγοραστική, αν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ενέργεια. Δεν άρα, υπάρχει. Δηλαδή, το 5 άρα η επαναφορά του κατώτατου μισθού θα γίνει, ας το πούμε έτσι, σταδιακά, κλιμακωτά. Ναι, μέσα σε πόσα χρόνια υπολογίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι θα μπορέσουμε να έχουμε φτάσει από τα 586 τα 750. Δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια. Όλα αυτά τα ζητήματα χρειάζονται προσεκτική μελέτη και χρειάζονται και κουβέντα με τους κοινωνικούς εταίρους, την οποία ξεκινήσαμε. Αλλά σε τι σημείο θα είμαστε, ανάλογα να γίνονται και κινήσεις. 3 χρόνια είναι άλλο να είναι 6 χρόνια, 7 χρόνια είναι άλλο να πάρει μια αύξηση, να φτάσει στα 600, ας πούμε, τώρα. Προφανώς είναι σημαντικό, όμως περισσότερο σημαντικό, και αυτό έχει μια αξία, είναι να μπορούν από τη στιγμή που θα δώσεις τη δυνατότητα να μπορεί κλιμακωτά ο μισθός να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πλήθος των ανθρώπων που είναι στον κατώτατο μισθό σήμερα. Το ζήτημα είναι να μπορέσει να δώσει την όθηση. Το ζήτημα είναι να μπορέσει, αν είναι πιο κάτω από τον κατώτατο μισθό, έχουμε παραβατικότητα. Που εκεί είναι τετράωρα, είναι απασχόληση. Ξέρετε τι μου λέγανε χτες που μίλαγα με νέα παιδιά. Μου λέγανε οι μισοί δουλεύουμε μαύρα και οι άλλοι μισοί επιχειρηματίες τα παίρνουν μαύρα. Ναι. Με αποτέλεσμα και το κράτος να χάνει και οι εργαζόμενοι να μην παίρνουν τίποτα και γενικά είναι ένας φαύλος κύκλος και να μην δώσουμε λεφτά στην άκρη και να μην αλλάζει αυτό. Αυτό που λέτε, αυτό που λένε οι άνθρωποι, αυτό που λένε τα παιδιά είναι έτσι. Δηλαδή με την έννοια ότι πράγματι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραβατικότητα στους χώρους δουλειάς. Όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα νομίζω ότι η παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι αισθητή. Και είναι αισθητή διότι και βλέπουμε να μειώνεται η αδήλωτη εργασία, βλέπουμε νούμερα δηλαδή, αποτελέσματα. Από το 19% το παραλάβαμε στα τέλη του 2014, σήμερα είναι στο 12%. Το βλέπουμε από την κινητικότητα που υπάρχει στις καταγγελίες και το πώς αρχίζει και σπάει και το κλίμα του φόβου μέσα στις επιχειρήσεις. Και γίνονται τον και διαρθρωτικές που παρεμβάσεις. Τον επιχειρηματία που τα παίρνει μαύρα, πώς θα τον πάλεψετε, πώς θα τον έχουμε ήδη νομοθετήσει από το Σεπτέμβρη του 2017 μια σειρά από αντικίνητρα ή αν θες κίνητρα για τους συνεπείς εργοδότες που αφορούν το σύνολο της στήρησης εργατικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση η οποία παραβιάζει την εργατική νομοθεσία, έχουμε point system συγκεκριμένο, αποκλείεται από τα δημόσια έργα.
Σύμφωνοι. Εγώ θα σου πω ένα πολύ απλό που το ζούμε εμείς. Έρχεται ο ηλεκτρολόγος και σου φτιάχνει τη λάμπα, έρχεται ο υδραυλικός. Ο οποίος δεν έχει δουλειές γιατί δεν υπάρχουν οικοδομές τώρα. Οπότε τα παίρνει μαύρα. Αυτός τι κόστος έχει, τι ζημιά παθαίνει. Δεν μπορείτε να του κάνετε τίποτα, ούτε μπορείτε να τον εντοπίσετε. Γιατί ουσιαστικά τα έχουμε βρει μεταξύ μας. Και εγώ του τα δίνω μαύρα για να πληρώσω λιγότερα και αυτός τα παίρνει μαύρα για να μην φορολογηθεί. Απολύτως. Αλλά είναι και ζήτημα μετά να μπορέσει να καλλιεργηθεί σιγά σιγά μια κουλτούρα η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται με το νέο ασφαλιστικό, δηλαδή αυξάνεται η σπραξιμότητα. Πράγμα που δείχνει ότι ολοένα και περισσότεροι αρχίζουν και πληρώνουν τις εισφορές τους, να δημιουργηθεί και μια κουλτούρα ότι είναι αλληλένδετα ένα μακάρι σταθερό ασφαλιστικό με καλές εργασιακές σχέσεις και μείωση της αντίλωσης εργασίας. Όλα αυτά μπορούν να φτιάξουν. Δεν εννοώ ότι μπορούν να φτιάξουν την μέρα στην άλλη, αλλά μπορείς να δώσεις κίνητρα για να γίνουν. Οι εξελίξεις στην Ιταλία, στην Ισπανία, τέλος πάντων όλη αυτή η αναστάτωση με τις αγορές μπορεί να αλλάξει τη δική μας κατεύθυνση, δηλαδή από εκεί που λέγαμε όχι στην προληπτική γραμμή με έναν τρόπο να τη ζητήσουμε διότι θα καταστεί αναγκαίο. Κοιτάξτε, αν είναι απαγορευτικά τα επιτόκια. Οι εξελίξεις στην Ιταλία μαρτυρούν δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι το πώς σημαντικές πολιτικές αναταράξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης μπορούν να έχουν και συνέπειες στις αγορές. Άρα, πώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζει μια πολιτική σταθερότητα, την οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση καταφέρνει και τη διασφαλίζει. Δηλαδή, την πορεία της ανάκαμψης που σημειώνεται στην οικονομία στη χώρα, πρώτον, τον ασφαλή δρόμο για την έξοδο από το πρόγραμμα, τον Αύγουστο του 2018, τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα με την αναπτυξιακή στρατηγική, το ολιστικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Eurogroup. Μια εικόνα λοιπόν σταθερότητας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για να αποφεύγουμε τέτοιους τριγμούς. Έχουμε σχηματίσει δημοσιονομικά, συγγνώμη, στα ταμεία του κράτους και ένα σημαντικό buffer. Σημαντικό, ένα σημαντικό μαξιλάρι το οποίο μας επιτρέπει να είμαστε ασφαλείς ακόμη και από εξωγενείς παράγοντες. Γιατί τώρα εδώ συζητάμε για εξωγενή παράγοντα. Δεν είναι κάτι που, για το οποίο οφείλεται. Συνεπώς λέτε ότι δεν θα χρειαστεί σε καμία περίπτωση να καταφύγουμε εκεί. Δεν θα υπάρξει τέτοια εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δεν συζητάμε για προληπτική γραμμή στήριξης. Δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα στο Eurogroup. Το ρωτάμε και επιμένουμε λιγάκι, διότι ερμηνεύτηκε κάπως έτσι μία δήλωση, μία φράση του κυρίου Τσίπρα στην Βουλή πριν από μερικές μέρες, όπου είπε ότι αυτό που ήταν για σας το ταβάνι, για μας είναι το πάτωμα. Πάτωμα όμως. Δηλαδή μία υπαρκτή πιθανότητα παρόλα αυτά. Έχει ενδιαφέρον. Και ο κύριος Χούλογλου που ήταν εδώ πριν από μερικές μέρες. Και άλλα κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ναι, δεν μπόρεσε να το αποκλείσει πλήρως. Όχι, και το λέω για τον κύριο Χούλογλου γιατί έχει προσλαμβάνουσες και από το Ευρωπαϊκό. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι προχωράμε σε μία καθαρή έξοδο. Συζητάμε για να έχετε και όλο το χάρτη. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε την τέταρτη αξιολόγηση. Ψηφιστούν τα προαπαιτούμενα γύρω στις 13-14 Ιουνίου. Κλείνει άρα αυτό το ζήτημα πλέον των διαπραγματεύσεων και των αξιολογήσεων. Αυτή τη στιγμή συζητάμε τα μέτρα ρύθμισης του χρέους, που είναι εξαιρετικά σημαντικά, όσο και αν ακούγονται μακριά για τον Έλληνα Κροατή, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πορεία και το μέλλον της χώρας. Και ταυτόχρονα, αμέσως μετά, θα συζητήσουμε το χαρακτήρα της μεταμνημονιακής εποπτείας, η οποία θα μοιάζει με αυτό. Από την γνωρίζουμε τουλάχιστον εκλογές τώρα, στιγμής, λέτε. Η οποία θα μοιάζει με αυτό που συμβαίνει στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, στην Ιρλανδία. Όχι, δεν τίθεται ζήτημα εκλογών. Οι εκλογές στην ώρα τους τον Σεπτέμβριο του 2019. Τότε νομίζω ολοκληρώνεται η τετραετία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και